Θέλω να σου πω κι εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ, αλλά εσείς την ευχαριστήσετε. Εγώ έχω υποχρέωση να είμαι τακτικότερα κοντά σας και είναι ιδιαίτερη χαρά μου σήμερα που είμαι κοντά, διότι όλοι σας, από ό,τι βλέπω, είστε γονείς, άνθρωποι μιας κάποιας ηλικίας που έχετε οικογένειες και ξέρετε τι σημαίνει ο πατέρας και η μάνα να είναι μέσα στην οικογένεια, στη συντροφιά την οικογενειακή. Για μένα η οικογένεια είναι η Εκκλησία, οι ενορίες. Και λυπάμαι που δεν είναι εύκολο να είμαι τακτικότερα κοντά σας. Όμως, σας έχω όλους μέσα στην προσευχή και σε κάθε λειτουργία μνημονεύω όλους και τον κάθε έναν. Αλλά μου δίνει την ευκαιρία τώρα να γυρίσω πίσω πολλά χρόνια, τότε που ήμουν νέος κηρυκός στην επαρχία Θηβών και Λεβαδίας και όπως έκανα περιοδίες στα χωριά, σε ένα χωριό γνώρισα ένα μικρό παιδί, τον Χρήστο τότε, να, σαν το παιδάκι εκεί πέρα ήταν. Πρόθυμο, ευλαβικό, υπάκουο. Μου έκανε εντύπωση μέσα στα παιδιά του χωριού τα πολλά, στο σχολείο που πήγαινα. Η μορφή του, η φυσιογνωμία του, οι κλίσεις του. Και έλεγα από τότε, αυτό το παιδί έχει ένα χάρισμα διαφορετικό από τα άλλα τα παιδιά. Και να που μετά από τόσα χρόνια έγινε ο Χρήστος, Πάπα Χρήστος, και εγώ βρίσκομαι στη θέση αυτή και συναντιόμαστε με άλλη μορφή και με άλλη ιδιότητα. Τέλος, θα ήθελα να πω μια προτροπή για όλους μας. Πράγματι, όπως είπε ο Πάπα Χρήστος, τα χρόνια και η εποχή μας είναι δύσκολη. Δεν πρέπει όμως να μας πιάνει τους χριστιανούς ο πανικός. Γιατί αυτός ο τόπος έχει περάσει πολλές κρίσεις. Τα αίτια βέβαια δεν είναι της ώρας. Αλλά πρέπει να πούμε όχι γιατί έγιναν, να πούμε τι θα κάνουμε το περισσότερο. Χρειάζεται λοιπόν υπομονή και ειλικρίνεια να ψάξουμε μέσα μας, να δούμε τι έφταιξε και ποιο είναι το φάρμακο. Φάρμακο μας υπόσχονται πολλοί από πολλές πλευρές, συμβούλια, συνέδρια, τα βλέπετε, ταξίδια κλπ. Υπάρχει ένα φάρμακο μέσα στην Εκκλησία που είναι φάρμακο σωτήριον. Το είπε ο βαπτιστής ο Ιωάννης, ο Κύριος μας ιδιαίτερα, μετανοείται. Που σημαίνει μετανοείται, τι σημαίνει μετανοείται, αλλάξτε μυαλό. Μετάνοια σημαίνει όχι απλώς αυτό το σχήμα που κάνουμε στην Εκκλησία και αυτό είναι μέσα στη ζωή μας, αλλά αλλάζω μυαλό, αλλάζω νοοτροπία. Τα παθήματά μου γίνονται μαθήματα και το είχαμε παρακάνει. Δεν ξέρω σε άλλα μέρη τι γίνεται, αλλά εδώ στον τόπο μας το είχαμε παρακάνει. Ο εγωισμός, ο ατομισμός, η απιστία, το ότι δεν ο ένας δεν σεβόταν και δεν σέβεται τον άλλον ακόμα, αυτά είναι αρρώστιες φοβερές. Έτσι λοιπόν έρχεται η Εκκλησία με το δικό της το μήνυμα με τις γιορτές στην λατρευτική ζωή σε όλους και στον καθένα μας να πει σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε χρειάζεται να συνέλθουμε, να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Να είμαστε μεταξύ μας αγαπημένοι, να είμαστε ενωμένοι και θα περάσει και αυτή η κρίση. Θα περάσει και θα έρθουν και άλλες κρίσεις και άλλες κρίσεις, αυτή είναι η ζωή. Θα περάσει και αυτή η κρίση. Να είμαστε ενωμένοι. Και θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από αυτή τη θέση σε όλους σας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το θαύμα που γίνεται αυτό τον καιρό μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Πού βρίσκονται τόσα τρόφιμα. Πού βρίσκεται τόση δύναμη, πού μπορεί κανείς να αντλήσει, να δικαιολογήσει ότι χιλιάδες άνθρωποι προστρέφουν για ένα πιάτο φαγητό, να εξυπηρετηθούν με δέματα, με διάφορες εξυπηρετήσεις, φάρμακα, τα παιδιά εμβόλια κλπ. Από πού, από αυτό το λαό. Οι φτωχοί άνθρωποι, πάει ψωνίζει κάτι και από αυτό που παίρνει αφήνει και κάτι στο κουτί για αυτούς τους ανθρώπους. Κλείσαμε 3 χρόνια τώρα που κάθε μέρα χιλιάδες άνθρωποι προστρέχουν για ένα πιάτο φαγητό
για μια βοήθεια και τα βγάζουμε πέρα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι το θαύμα του Θεού και η αγάπη των ανθρώπων. Αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε, ότι οι Έλληνες και όταν ακόμα υποφέρουν και όταν είναι σε δύσκολη κατάσταση, όταν συνέρχονται, βλέπουν πραγματικά τον εαυτό τους και την κατάσταση γύρω, συγκινούνται και από αυτό το λίγο που έχουν, το δίνουν και στους άλλους. Και αυτό είναι η ελπίδα μας. Η ελπίδα μας δεν είναι τα μεγάλα κεφάλαια που μας υπόσχονται. Αυτοί όμως τα δίνουν, τα ξαναπαίρνουν πάλι. Η δύναμη μας είναι αυτή. Και πρέπει εκεί να είμαστε ενωμένοι και να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Και θα σας πω και κάτι που το είπα πολλές φορές, το λέω όμως, γιατί είναι πολύ παρηγορητικό. Έρχεται η ώρα που και εμείς δηλιάζουμε. Λέμε, μα είναι δυνατόν να συνεχίζεται χιλιάδες πιάτα ανθρώπων να δίνονται κάθε μέρα να τρώνε? Και μην νομίζετε ότι είναι αυτό που λέει οι ξένοι. 70% είναι Έλληνες, που ήταν από πολύ λίγοι και αυξήθηκε ο αριθμός. Μια γυναίκα από την Κύπρο με παίρνει τηλέφωνο ένα βράδυ και λέει ότι είμαι μόνη μου, ηλικιωμένη. Ο άντρας μου πέθανε και τα δυο παιδιά μου χάθηκαν στον πόλεμο τότε με τους απολεσμένους, τους στρατιώτες και δεν ξαναβρέθηκαν. Άκουσα την προσπάθειά σας και είπα εγώ πώς μπορώ να βοηθήσω που πέρασα τέτοιες κρίσεις και κατατρέγουμους. Είμαι φτωχιά. Αλλά όμως έχω έναν θησαυρό, έτσι τον ονομάζω εγώ θησαυρό. Είναι κάτι που η γιαγιά μου το έδωσε στη μάνα μου, η μάνα μου το έδωσε εμένα. Είναι ένα σημαίνιο σερβίτσο από κουταλάκια. Σας το στέλνω να το πουλήσετε και να το διαθέσετε στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και τα λεφτά μου που έχω σας τα στέλνω και αυτά, που είναι 5 ευρώ. Αυτοί οι άνθρωποι γίνονται παράδειγμα, γίνονται πρότυπο και πρέπει έτσι να καλλιεργούμεθα και να καλλιεργούμε και τα παιδιά μας έτσι με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το φάρμακο που σώζει αυτόν τον τόπο. Η προσήλωση στην Εκκλησία, η αγάπη προς την Εκκλησία, η συνεχής ανανέωσή μας, αφήνουμε τις δυσκολίες μας και ξαναπροφασούμε και ξαναπροσπαθούμε. Αυτό είναι το φάρμακο και είναι αυτό που θα μας βοηθήσει. Και τα άλλα δεν τα απολύπτουμε και τα άλλα τα χρειαζόμαστε, αλλά το κεντρικό είμαστε εμείς οι ίδιοι. Να είστε καλά. Καλό Πάσχα όλοι σας. Και ευχαριστώ, Παπαχρήστο, και θα ξανάρθω πάλι άλλη φορά.